Έχοντας διαβάσει σήμερα τα δημοσιεύματα στον τύπο, αλλά και την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι με μεγάλη απογοήτευση που ακούμε ότι ίσως το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόγραμμα προσιτού ενοικίου που έγινε ποτέ στην Κύπρο, στα πλαίσια της συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους, τίθεται ένα αμφιβόλο από την κυβέρνηση. Το 2019, ο Δήμος Λεμεσού μαζί με τον ΚΟΑΚ έχουν συμφωνήσει να αξιοποιηθεί η περιουσία του Δήμου Λεμεσού, τριών τεμαχίων, συνολικής αξίας 25 εκατομμυρίων, για να βοηθήσουμε στην απάβληση του μεγαλύτερου προβλήματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν είναι άλλο η φτηνή κατοικία και διαμονή προς τις ευάλωτες ομάδες, προς τα νεαρά ζευγάρια και προς αυτούς που έχουν ανάγκη. Σήμερα ακούσαμε ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει το ανάλογο κονδύλι, το οποίο είναι 5 εκατομμύρια τον χρόνο για 4 χρόνια, για να στηρίξει αυτόν το μεγαλύτερο κοινωνικό έργο της Κύπρου. Ως εκ τούτου, και έχοντας ενδιατρύψει σε λεπτομέρειες, ο Δήμος Λεμεσού έχει πάρει όλα εκείνα τα αντικοινωμένα μέτρα για μείωση του κόστους, αξιοποίησε την εντολή του Δεκεμβρίου του 2023 από την προηγούμενη κυβέρνηση που δίνει περισσότερη δόμηση, με αποτέλεσμα το κόστος της πρώτης φάσης, και επαναλαμβάνω, της πρώτης φάσης των 138 μονάδων, να μειωθεί κατά 30%. Οποιαδήποτε αφορμή και αιτίαση, είτε γιατί σταμάτησε το επενδυτικό πρόγραμμα και δεν θα μπορούσε να εισέλθουν στα ταμεία του ΚΟΑΚ, είτε οτιδήποτε άλλο, θεωρούμε ότι δεν είναι ούτε φρόνιμο, αλλά ούτε και εκφράζει αυτό που όλοι μας αντιλαμβανόμαστε. Το μεγάλο πρόβλημα προσιτής κατοικίας και προσιτού ενοικίου. Ως εκ τούτου, ως δημοκρατικός συναγερμός, θέλω να καλέσω εμπάραυτα την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της. Εδώ να τονίσω ότι χθες έχει δοθεί πολεοδομική άδεια για το έργο και αντιλαμβάνεστε ότι να έχει εγκριθεί πολεοδομική άδεια, γνωρίζοντας τις διαδικασίες έγκρισης, και εδώ να διαρωτόμαστε ή να τα βάζουμε όλα, να τα τσουβαλιάζουμε σε έναν τίτλο ενιαίας κοινωνικής πολιτικής στέγασης και να έχουμε μπροστά μας το πλέον μεγαλεπίβολο έργο που έχει γίνει ή που προτίθεται να γίνει και που πρέπει να γίνει στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, ως δημοκρατικός συναγερμός, εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια μας και καλούμε άμεσα τον αρμόδιο υπουργό να δώσει διευκρινήσεις και να βρει τους πόρους για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτόν το πρωταγωνιστικό για την κοινωνία μας έργο.